Τα πρόσωπα
ενεργούν χάρη Θεού, συνεργοί Θεού, αλλά σε καμία περίπτωση ηγέτες όπου οφείλει ο κόσμος να τους ακολουθήσει. Η εκκλησιαστική ιστορία δυστυχώς βρίσκει παραδείγματα τέτοια. Κάποτε ετάραξαν την Εκκλησία συνθέμενα τέτοιες περιπτώσεις, τέτοια πρόσωπα και αντίστοιχα φαινόμενα. Και παραμένει το φαινόμενο αυτό ισχυρό μέχρι την εποχή μας. Ο άνθρωπος δεν διαθέτει καμία κίνηση ελευθερίας για αυτό το υποδόμημα. Ο Θεμέλιος είναι ο Χριστός. Αρχιτέκτονες ή Απόστολοι κατέθεσαν την πίστη, εγκήρυξαν το Ευαγγέλιο. Ασφαλώς, και λέει ο Παύλος, εγώ έθεσα τον Θεμέλιο ήδη. Το πώς θα επικοδομήσετε, δηλαδή πώς θα υποδομήσετε πάνω σε αυτόν, αυτό είναι η υπόθεση απολύτως προσωπικής σας και απόρρια της προσωπικής σας ελευθερίας. Και προβάλλει ενώπιόν μας μία τεράστια, μάλλον τεραστίας σημασίας λέξη για την χριστιανική θεολογία και κυρίως την ανθρωπολογία. Ελευθερία. Από το ρήμα ελεύθερο. Πηγαίνω, πορεύομαι, όπου κατά βούληση είναι επιθυμώ. Οντολογική ή ηθική. Και τις δύο τις αναγνωρίζει η χριστιανική ανθρωπολογία. Ο άνθρωπος είναι οντολογικός ελεύθερος. Τι θα πει οντολογικός? Κάτι το οποίο ανήκει στην ίδια του την υπόσταση. Ως όντως. Όχι. Οι πατέρες είναι σαφοί. Θα πεις. Ρωτήθηκε ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος από εμάς, εάν θα ήθελε να γεννηθεί. Θα υπάρχουν άνθρωποι, αν τους επίθετο το ερώτημα, που δεν θα ήθελαν να έχουν γεννηθεί. Και εφόσον γεννήθησαν, πότε, σε ποια χρονική περίοδο, σε ποια εποχή, στο παρελθόν, σήμερα, θα ήθελαν να γεννηθούν στο μέλλον, και εντός ποιας οικογένειας, πτωχής και ασήμου, επιφανούς και πλουσίας. Κανείς δεν διαλόγησε, κανένα άνθρωπο. Άρα, η οντολογική διάσταση της ζωής και της ελευθερίας του ανθρώπου δεν διασώζεται. Δυστυχώς, αγαπητοί μου αδελφοί, μόνο μία δυνατότητα οντολογικής ελευθερίας υπάρχει, η αυτοκυρία, μόνο που αυτή οδηγεί μαθηματικώς τον άνθρωπο στον πνευματικό όλευθρο, καθότι αμαρτία μη δυναμένη να τύχει μετανοίας και αφέσεως. Τι απομένει λοιπόν στον άνθρωπο για να επικοδομήσει ελευθέρως με τα υλικά που ο Απόστολος Παύλος ανέφερε? Η ηθική ελευθερία. Ο άνθρωπος με απόλυτη ελευθερία μπορεί να επιλέξει να είναι καλός ή κακός, ενάρετος ή αμαρτωλός, ευγενής ή αγενής, σόφρον και συνετός ή άφρον και επικόλογος. Αυτό απόκειται στην προσωπική του ελευθερία, ώστε να μπορεί να επιλέξει τα υλικά για το προσωπικό οικοδόμημα που είναι ο ναός του Αγίου Πνεύματος. Και το αναφέρει ο Παύλος στους Κορινθίους. Χρυσόν και άγιο και λίθους πολυτίμους. Αλλά βάζει δίπλα και τον χώρο και την καλά. Βάζει και τα ξύλα. Ευτελή υλικά δίπλα στα πολύτιμα και τη μαλφή. Τι επιλέγει ο άνθρωπος? Εάν επιθέτω το ερώτημα, ασφαλώς όλοι θα προτιμούσαν το χρυσάφι, το ασήμι και τους πολυτίμους λίθους. Τι απομένει μέσα από αυτή την περιήγηση στην χριστιανική ανθρωπολογία? Ο σεβασμός προς τα κρίτωνα δώρα του Θεού, τα εναγείο πνεύματι διδόμενα εις τον άνθρωπο. Διαρκής και γρήγορης καλλιέργεια ανάλογη, ώστε εξοραϊσμένος ο νυμφώνας της ψυχής και ο ναός του Αγίου Πνεύματος να μπορεί να επιτρέψει στον άνθρωπο
μεγάλη και επιφανή, όπως θα σημειώσει ο άλλος κορυφαίος Απόστολος Πέτρος στην καθολική του επιστολή, να την παρουσιάσει ανεπαίσθητη, καθαρά και διαρκή ενώπιον του δικαίου κριτού. Αυτή είναι και η σημασία της, και η ερμηνεία μάλλον της φράσης που ακούσαμε, ότι οποίου το έργο νεστεί, το οποίο δοκιμάσει. Ίσως αυτή η εικόνα σήμερα να μας παραμένει σε άλλα πράγματα. Ο Απόστολος Παύλος άλλο είχε κατά νου όταν μιλούσε για τη δοκιμασία του καιρός. Δοκιμάζω στην ελληνική γλώσσα σημαίνει υποβάλλω σε έλεγχο. Δόκιμος για τον αρχαίο Έλληνα ήταν αυτός ο οποίος έχει ελεγχθεί και έχει περάσει από μια καθορισμένη δοκιμασία. Ήταν μια πρακτική των ελεγχτών της γνησιότητος των νομισμάτων. Έλειωναν κάποια χρυσά ή αργυρά νομίσματα για να ζυγίσουν ακριβώς το μέταλλο του πολύτιμου που υπήρχε στο κάθε κέρμα. Τότε λοιπόν, με αυτή την εικόνα, στη μεγάλη εκείνη μέρα και επιφανή, θα αποδειχθεί ποιος είναι γνήσιος και ποιος κίνδυνος. Όχι κατά κρίση του Θεού, κατά επιλογή του ανθρώπου. Η κρίση του Θεού θα είναι απλώς επιβεβαιωτική των δικών μας επιλογών. Αμήν. Καθότι η νέα ίδια
Διαπονήσατε, δυσίωνε τον διάβολο και μάλιστα και φόρκος
πάρω από πάνω στην Αγγλία και θεριθμούμε τον πατέρα Λιγοστένη, τον πατέρα Ηλία, το εκκλησιαστικό σα συμβούλιο, του λαού σα ενωρίτε και την ενωρία εν γέννη τη Νέα Κύπρου. Όπω σα τα είπατε και όπω μόλι συμμετεχόμαστε στη μεγάλη είσοδο, είναι η συνέχεια μια επιφανού γεωργική και πατερική μικροπόλεω του Οικουμενικού Πατριαρχείου, μια επαρχία οικουμενικών συνόδων αυτή τη Νικαία. Την προηγουμένη Κυριακή είχατε και τη χαρά και την ευλογία να δείτε και τον Μηνενάρχη στο Πατριαρχείο τη Μητροπόλεω Νικαία, τον κ. Κωνσταντίνο. Σα μεταφέρω και τι δικέ του ευχέ από μια τηλεφωνική μα επικοινωνία και την ιδιαίτερη χαρά. Ίσως κάποτε να μπορέσει να έρθει και αυτός εδώ να σας ευχαριστήσει και να φέρει κοντά σας. Η Αγία Τριάδα είναι πάντα στη μάχη. Καλημέρα σας. Πριν